Τα εκβοντώ. Αναμεταδίδουμε ό,τι συμβαίνει στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της διαδικτυακής αυγής. Έχουμε κοντά μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Καλώς ήρθατε. Καλώς συναντηθήκαμε. Και θέλω να πω βέβαια ότι η πιο τιμητική θέση που είχα ποτέ στη ζωή μου ήταν γραμματέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Και αυτό προς επίρρωση και ενίσχυση αυτού που είπε ο πρόεδρος εχθές, ότι το κόμμα είναι το βασικό εργαλείο το οποίο συνδέει την κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική ομάδα και την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα έχει μεγάλη σημασία και στη νέα περίοδο και θα έλεγε κανένας και από τη νέα γενιά, αλλά και από τη νέα γενιά σε σχέση με ιδέες και όχι μόνο ηλικιακά, πάνω σε αυτή να σταθούμε και να ενισχύσουμε. Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με την κομματική σας ιδιότητα, λοιπόν, αφού κομματικά θα μιλήσουμε. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ωραία. Ως μέλος, λοιπόν, της Κεντρικής Επιτροπής, από Δευτέρα, τι κόμμα θέλουμε να έχουμε? Καταρχήν, αυτό είναι εύκολο κανείς να το περιγράψει. Πρέπει να έχουμε ένα κόμμα με πολιτικό στόχο, με πολιτικό σχέδιο και από την άλλη μεριά το ίδιο το κόμμα να είναι αυτό που θέλει για την κοινωνία. Δηλαδή να είναι δημοκρατικό, να λειτουργεί με συλλογικότητα και μέσα σε αυτό να υπάρχει ιεραρχική ευθύνη. Άρα με αυτές τις πέντε έννοιες, πολιτικό σχέδιο, πολιτικός στόχος, δημοκρατία, συλλογικότητα, ιεραρχική ευθύνη, κανείς μπορεί να περιγράψει, κατά τη δική μου τη γνώμη, το κόμμα που θέλουμε. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί αυτό πρέπει να πάρει και συγκεκριμένες μορφές. Θέλω να πω ότι στο κόμμα και με την εμπειρία μας, πολλές φορές έχουμε θεσμούς οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί όταν λειτουργούν αποτελεσματικά. Εύνης. Οι ΕΠΕΚΕ συνδέουν το κόμμα, την κοινοβουλευτική ομάδα και την κυβέρνηση. Έχει μεγάλη σημασία όμως να λειτουργούν σωστά και εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Πώς προετοιμάζονται, πώς διαχέονται αυτές οι ιδέες μέσα στο κόμμα, πώς μέσα από το κόμμα διαχέονται στην κοινωνία, που είναι το ένα, και το δεύτερο είναι και οι άνθρωποι. Γυναίκες και άντρες, οι οποίοι λειτουργούν με όσα προηγούμενα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, λέω, δηλαδή με συλλογικότητα και με ιεραρχική ευθύνη και πάντα με δημοκρατία. Υπουργέ, μιλήσατε για το ζήτημα της λειτουργίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών του κόμματος. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, με βάση και την προηγούμενη σας εμπειρία ως γραμματέας του κόμματος, ποιες είναι εκείνες οι αλλαγές, πέρα από την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των θεσμών, που εσείς θα θέλατε να δείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να είναι ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα μπορεί να παρεμβαίνει με όρους κοινωνικής χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας? Η μεγάλη αλλαγή, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κεντρική και που αρχίζει να γεννιέται από αυτό το συνέδριο, είναι η πολιτική, από τη μια μεριά συζήτηση, η πολιτική απόφαση και η γνώση της πολιτικής από τη μεριά των μελών του κόμματος, που είναι το ένα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που αν ο αντίπαλος, ο οποίος πάντα θα αντιδρά, πάντοτε θα είμαστε σε μάχη, λέει κάτι και το ίδιο το μέλος του κόμματος κατανοεί και ξέρει από την αρχή ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει. Ή ότι κάτι μπορούμε εμείς πραγματικά το κάνουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είναι κοντά σε αυτό, χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες του κόμματος από την άποψη, θα έλεγε κανένας, του αριθμού των μελών του κόμματος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πετύχουμε αυτό που δεν μπορέσαμε ή με οργανωμένο τρόπο αντίδρασης δεν επετράπει να γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή εγώ προσπαθώ να το αποτυπώσω καμιά φορά και σε νούμερα και επειδή ξέρω ότι υπάρχει λόγω της κυβέρνησης και ο φόβος να μπουν μέσα στο κόμμα στοιχεία, άνθρωποι για την εξουσία, ας το ονομάσω έτσι, θα ήθελα να δώσω και μια λογική. Δηλαδή, αν είμαστε 35.000, 30.000 και γίνουμε 40.000, πραγματικά, εκεί μπορεί να φοβηθείς ότι αυτοί οι 4-5.000 έχουν μια τέτοια λογική. Αν γίνουμε όμως 100.000,
τότε δεν υπάρχει αυτή η λογική. Μπαίνει κόσμος, μπαίνει κάτι το αυθεντικό. Και πολύ περισσότερο όταν αυτό γίνεται, θα λέει κανένας, και με μια ηλικιακή ανανέωση σε όλα τα επίπεδα του ίδιου του κόμματος. Γιατί κακά τα ψέματα, οι νέες γενιές μπορεί να είναι, να έχουν πιο αψί πνεύμα. Μπορεί να έχουν, ναι μεν, πιο λίγες εμπειρίες. Όμως είναι σαφές ότι έχουν μια φρεσκάδα και πολύ πιο σοβαρές νέες ιδέες και από την άλλη μεριά ζουν την πραγματική ζωή σε όλες τις διαστάσεις. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό. Και τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι μεταφέρουν μόνο την ηχό της κοινωνίας. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι και, θα έλεγε κανένας, το πρωτογενές. Το δεύτερο είναι ότι μπορούν να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις και να επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας, που είναι και το στοιχείο της απόφασης. Το κόμμα δεν το θέλουμε για να μας μεταφέρει. Δεν πρέπει να το θέλει για τον εαυτό του να μεταφέρει απλά το τι γίνεται στην κοινωνία. Δεν είναι μεταφορέας το κόμμα, δεν είναι διαμεσολαβητής το κόμμα. Το κόμμα πρέπει να παίρνει αυτό που γίνεται στην κοινωνία, να το πλάθει στη βάση των αξιών, των ιδεών, να το ξαναεκπέμπει και αυτό να γίνεται ένα καινούριο χαρμάνι. Αυτό δεν θέλει βέβαια να ξεφεύγεις στον ουρανό, αλλά δεν σημαίνει συγχρόνως ότι είναι πάντοτε δικαιολογία αν δεν αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι πατάς στη γη. Μιλήσατε πριν για το φόβο της οργανωτικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν και πολλά από παλιότερα οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του τι θα είναι, τι μείγμα θα συνιστά ο κόσμος που θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, για να είναι ένα κόμμα αποτελεσματικό, χρειάζεται αυτό που λέγαμε και παλιότερα μεταξύ μας, και μυαλά, αλλά και χέρια. Επομένως, ένα ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε μέσα σε αυτές τις ασφικτικές συνθήκες των μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει και να φέρει κόσμο κοντά του. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν η οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος θα μπορεί να συμβάλλει σε μια διαδικασία ουσιαστικότερης μάλλον πολυφωνίας και ίσως να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε και από τις παθογένειες των τάσεων. Καταρχήν να κάνω μια επισήμανση. Τα χέρια θέλουν μυαλό και το μυαλό θέλει χέρια. Και αυτό που θέλουμε, ιδιαίτερα στα μέλη του κόμματος, είναι να έχουν και τα δύο. Να μπορούν να κάνουν και τα δύο. Διαφορετικά θα έχουμε μυαλό το οποίο θα λειτουργεί και απλά θα λέει ιδέες. Και από την άλλη μεριά θα έχουμε χέρια τα οποία θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Δεν ξέρω το δεξί τι κάνει το αριστερό. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε. Πριν από περίπου 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο κόμμα σε σχέση με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί από όλες τις πλευρές. Ενώ οι αποφάσεις ήταν άλλες, τα πράγματα έγιναν αλλιώς. Γιατί συζητάγαμε, λες και συζήταγε ο Λένιν με τον Μάρτοφ για το τι πρέπει να είναι το μέλος του κόμματος το 1905, τότε περίπου έγινε αυτή η συζήτηση. Ενώ η ζωή έχει αλλάξει. Ή όπως είχε πει ένας άλλος φίλος μου, δεν είναι δυνατόν η ζωή να αλλάζει, οι καταστάσεις να αλλάζουν, η κοινωνία να αλλάζει, οι παγκοσμίως να αλλάζουν, αλλά η γραμμή να μένει η ίδια. Θα πρέπει όχι να προσαρμόζεται, αλλά να βρίσκει εκείνα τα καινούργια στοιχεία που θα πάει μπροστά. Αυτό είναι το ένα. Άρα εγώ την οργανωτική ανάπτυξη τη βλέπω ως πολιτική ανάπτυξη. Αν το δεις σαν πολιτική ανάπτυξη, το βασικό ζήτημα είναι να, επειδή είναι και πάρα πολύ κοντά, να δεις το ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση σαν εκείνο το πολιτικό φορέα που κάνει 3 πράγματα μαζί. Και τα 3 είναι σπουδαία. Το ένα είναι ότι βάζει μέσα στην κοινωνία ένα ζήτημα αξιών. Το ζήτημα το προσφυγικό, για παράδειγμα, είναι έκφραση αυτού του πράγματος. Έχει και τις πρακτικές του συνθήκες. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αγκαλιάσεις στο επίπεδο των ανθρωπίνων ιδεών που παίρνει την πρακτική έκφραση της συνθήκης Γενέβης και πάει λέγοντας, αλλά συγχρόνως πρέπει να παλεύει για να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί αυτό είναι η πηγή του πράγματος. Στο επίπεδο των ιδεών, και εδώ μια φοβερή έλλειψη
παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ένα μεγάλο κίνημα διανοουμένων που βλέπει την υπόγεια κίνηση της κοινωνίας ώσπου να βγει στην επιφάνεια, έχει μεγάλη σημασία, και στο ζήτημα του πολιτικού στόχου για του πολιτικού σχεδίου. Εδώ είναι το ζήτημα της έμπνευσης. Από αυτά τα τρία γεννιέται έμπνευση. Δεν θα έρθει κανένας σε κανένα πολιτικό κόμμα στο βαθμό που αυτό το πράγμα που επαγγέλλεται και υλοποιεί πολύ περισσότερο δεν τον εμπνέει. Άρα εγώ δεν χρειάζομαι έναν άνθρωπο που έχει πάρει τρία πτυχία για να επανέλθω σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται των τριών πτυχίων. Είναι 24 χρονών και ψάχνει να βρει... Και 6 μηνών πολιτικός κρατούμε. Ναι, καλά, δεν λέω γι' αυτό, γιατί άκουσα κι άλλον που έλεγε για τρία πτυχία. Και που είναι 24 χρονών και ψάχνει να κάνει μια καριέρα ζωής μέσω του λεπτού στρώματος των πολιτικών. Εγώ χρειάζομαι, όταν λέω εγώ εννοώ το κόμμα και η κοινωνία, χρειάζεται έναν άνθρωπο που είτε έχει τρία πτυχία, είτε έχει πέντε πτυχία, είτε ένα πτυχίο, είτε κανένα πτυχίο, λειτουργεί ως πολιτικό όν και όχι ως ιδιώτης. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό προϋποθέτει όχι την αφαίρεση της φιλοδοξίας. Για μένα η φιλοδοξία είναι... Είστε κατά της αριστείας. Όχι, η φιλοδοξία για μένα είναι καλό πράγμα. Αλλά όταν εντάσσεται μέσα σε μια γενική προσπάθεια προς γενικές κοινωνικές κατακτήσεις. Αυτό με ενδιαφέρει. Πάρτε τώρα την υπόθεση τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Αν κάποιος δει μόνο να είναι σε ένα υπουργείο και όλα να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του, αυτό δεν συμβάλλει ούτε στον ίδιο στο τέλος. Στο τέλος ούτε στον ίδιο. Αν όμως αν το δει όλο αυτό το πράγμα σε μια άμεση σχέση με την ίδια την κοινωνία και ξεχωρίζει τι είναι για την κοινωνία, τι ξεκινάει να κάνει και είναι για την κοινωνία και η κοινωνία θα το πάρει στα χέρια της και θα το δουλέψει και τι είναι αυτό που πρέπει και ο ίδιος να κάνει, τότε έχει. Έχω και παραδείγματα και από το δικό μου το Υπουργείο. Υπουργέ, βλέπουμε, έχει ανοίξει μια κουβέντα, ιδίως μετά τον Σεπτέμβρη, που λέει ότι είστε στις θέσεις σας για τις καρέκλες, από τη μία, και από την άλλη ότι είστε το νέο Πασόκ. Είδαμε και διάφορες παρουσίες την πρώτη μέρα του συνεδρίου από κόσμο προερχόμενο από το Πασόκ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξαφνικά ήρθαν ή εντάχθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάει αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνουμε από τη μία ότι δεν μπορείς να εφεύρεις, να δημιουργήσεις νέο εκλογικό σώμα ή νέα βάση, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι από αυτό. Τώρα εγώ έχω μεγαλώσει αρκετά και πρέπει να σας πω το εξής. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν και τα δύο μαζί. Το πιο σημαντικό είναι η ίδια η κοινωνία. Το να προσθεθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν κάποια στιγμή σε πολιτικό επίπεδο διαφορετικούς δρόμους, έχεις μέτρο να τους μετρήσεις και έχεις μέτρο για να τους δεις. Εγώ μπορώ να σας πω και να σας βεβαιώσω ότι έχω δουλέψει με ανθρώπους σε οργανώσεις αριστεράς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε οργανώσεις της δεξιάς. Όπως έχω δουλέψει και με ανθρώπους ή έχω βρεθεί αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι είχαμε ισχυρές κόντρες κάποια εποχή και αυτή τη στιγμή είναι πολύ δοσμένοι σε αυτή την υπόθεση που εμείς κάνουμε. Άρα δεν το μετράω με αυτόν τον τρόπο. Όμως υπάρχει το σημαντικό. Δηλαδή όταν λέμε, ας πούμε, να ανοίξουμε το κόμμα να μπει κι άλλος κόσμος μέσα, δεν είναι ανοίγουμε ένα απόγευμα τα γραφεία και έρχεται ο κόσμος και μπαίνει μέσα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αν δεν κάτσει μια οργάνωση και πει ότι στη δική μας τη γειτονιά, στο δικό μας το Δήμο, στη δική μας την περιφέρεια υπάρχει ο Γιάννης, ο Κώστας, η Μαρία, η Κατερίνα κτλ. Οι οποίοι οι άνθρωποι είναι μέσα στο κίνημα. Λειτουργούν, είναι άνθρωποι καλοί, έντιμοι, οι οποίοι έχουν τις βασικές αξίες οι δικές μας. Και ας πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με αυτούς και αυτοί στο βαθμό που θέλουν να ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε απλά λέμε κουβέντες χωρίς να κάνουμε τίποτα. Όπως και το δεύτερο ζήτημα. Ας το ξεκαθαρίσουμε και μια και καλή εντυμότητα. Δεν είναι κανένα προνόμιο μόνο των αριστερών. Έτσι, εγώ ξέρω και έντιμους πολιτικούς
της δεξιάς, ανθρώπους που πέθαναν στην ψεάθαλα, η πολιτική τους διαδρομή δεν έκανε κανένα καλό στη χώρα, οι ίδιοι ήταν έτοιμοι. Ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Και τρίτο, η ανιδιοτέλεια είναι εύκολος λόγος. Ο δύσκολος λόγος είναι η ίδια η πράξη. Και μέσα σε αυτή τη λογική είναι πού χρειάζεται να βγεις μπροστά, πού χρειάζεται να στηρίζεις και πού χρειάζεται να είσαι backup. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια στιγμή να χρειαστεί και έχει πολύ μεγάλη για μένα σημασία. Όχι, πήραμε μια θέση και αυτό δεν μας... Δεν έχουμε μπει στην αριστερά γι' αυτό. Εγώ φαντάζομαι ότι και τα νέα παιδιά μπαίνουν στην αριστερά με τις ίδιες περίπου ιδέες, με διαφορετικούς βέβαια όρους, που μπήκαμε και εμείς. Άλλους χρόνους και δύσκολοι ήταν εκείνοι οι χρόνοι, δύσκολοι είναι και τώρα. Η αριστερά δεν είναι ποτέ εύκολος δρόμος. Να το ξεκαθαρίσουμε, ούτε είναι ο κήπος είναι ανθυρός. Δεν βγαίνει έτσι, βγαίνουν έτσι αυτά τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι το σπουδαίο σήμερα είναι ότι είμαστε στη μάχη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι για τον αριστερό η μάχη δεν τελειώνει ποτέ πριν την απελευθέρωση του ανθρώπου. Άρα, και αν τα καταφέρουμε και αν βγούμε από την κρίση, και σε αυτό δίνουμε σήμερα όλες μας τις προσπάθειες, τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, αυτό που θα πούμε και στο συνέδριο και φαντάζομαι θα είναι και στοιχείο της πολιτικής απόφασης, είναι ένα πολιτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση με προστασία των πιο φτωχών και αναπτυξιακές δυνατότητες στη λογική της δίκαιης ανάπτυξης. Αυτό δεν θα πούμε. Και κόμμα, το οποίο είναι το κέντρο της προσοχής μας. Ακριβώς γιατί το κέντρο της προσοχής μας είναι η κοινωνία και δεν είναι η κοινοβουλευτική ομάδα ή η κυβέρνηση. Αυτό σου δίνει και τις δυνατότητες να έρχεσαι και να επανέρχεσαι. Θα κάνεις λάθη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που έχει σημασία. Αυτό θα δώσει έμπνευση, θα δώσει κόσμο, θα δώσει, θα πω κάτι, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν παίρνω χρόνο, αλλά θέλω να το πω το εξής. Εγώ το φαντάζομαι το πράγμα σαν μια ομάδα από αυτούς τους χτίστες, τους οικοδόμους, οι οποίοι κάνουν μια δύσκολη δουλειά, κουράζονται πολύ, δεν έχουν και κανένα, δεν είναι πλούσιοι. Το βράδυ όμως ή στο τέλος της ημέρας, και αφού συνεργάζονται όλη τη μέρα για να χτίσουν ένα σπίτι, πηγαίνουν, τα κουβεντιάζουν, πίνουν και κανένα κρασί ή κανένα ουίσκι ανάλογα, πειράζουν ο ένας τον άλλον και σχεδιάζουν και την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τι εννοώ? Εννοώ ότι για τον αριστερό, για τον προοδευτικό άνθρωπο, το ζήτημα δεν είναι μόνο η δυσκολία. Το ζήτημα είναι ότι το κάνουμε κάτι μαζί. Αυτό θέλω να πω. Μαζί λοιπόν, συνεχίζουμε από το δεύτερο συνέδριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι όμως. Να πείτε ξανά. Υπάρχουν που αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βέβαια. Δεν θα το πούμε για το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας. Θα το πω ενταγμένο στο πολιτικό. Είναι πράγματα που κάνεις και τα αναλαμβάνει πια η κοινωνία. Και εσύ προσέχεις αν γίνονται καλά και αν χρειάζονται διορθώσεις. Ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα είναι ο συνδικαλισμός στο στρατό. Mm-hmm. Το έχει πάρει και πολλοί κόσμος χαμπάρι ότι υπάρχει πια νόμος που επιτρέπει το συνδικαλιστικό στο στρατό. Mm-hmm. Το συνδικαλισμό στο στρατό. Αυτό, αφού υπάρχει νόμος, αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Το πώς θα το πάρουν και το πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Το Υπουργείο πια έχει το ρόλο ότι προσέχει μήπως έχει κάνει κανένα λάθος, κανένα σοβαρό πράγμα, ώστε να διευκολύνει αυτό το πράγμα. Ένα. Το ίδιο υπάρχει και στα λεγόμενα. Δεύτερο, υπάρχει το ζήτημα που αφορά την άρση του βίσματος, του ρουσπεδιού. Εκεί είναι δικιά σου υπόθεση. Γιατί όπως το ψήφισες, πρέπει να φτιάξεις την πλατφόρμα, πρέπει να φτιάξεις τα μόρια, πρέπει να φτιάξεις. Και από την άλλη μεριά, το πολιτικό είναι. Θα πω γιατί τώρα μου βάζεις άλλη. Ναι, λέω ότι όλο αυτό θα πρέπει να το φτιάξεις, γιατί δεν αρκεί να μην υπάρχει ρουσφέτη. Χρειάζεται να το καταλαβαίνει και ο άλλος με την πρώτη. Εδώ αντιμετωπίζουμε και σαν κυβέρνηση, όχι μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά σε όλα τα Υπουργεία, και δύο ζητήματα. Το ένα είναι η δύναμη της συνήθειας, είναι το απλό, προσπαθεί να το αλλάξει και με τη δουλειά σου. Και το δεύτερο είναι το σύστημα.
Μερικές φορές νομίζουμε ότι το σύστημα είναι, ξέρω εγώ, ο πολιτικός αντίπαλος. Όμως θυμηθείτε το τραγούδι του Κραουνάκη που λέει «Το σύστημα έχει από κάτω συστήματα πολλά». Και αυτό το σύστημα πάντα σε αντιπαλεύει. Και αλίμονο αν δεν σε αντιπαλεύει. Εγώ το παίρνω ότι αν δεν με αντιπαλεύει το σύστημα, κάτι κάνω που είναι καλό για το σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να αλλάξουμε, κάνατε και μια ερώτηση στον σύντροφο τον Χρήστο Μαντά προηγούμενα και το είπε. Το σύστημα σου ζητάει σήμερα να του παίρνεις την άδεια για να κάνει, για να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα του ζητήσουμε και την άδεια. Να είναι ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Και την άδεια θα τη ζητήσουμε, την αντοχή, την ανοχή, αλλά πρώτα και κύρια την υποστήριξη, από την ίδια την κοινωνία. Πριν κλείσουμε, αφού ανοίξατε τα θέματα του Υπουργείου σας, να ρωτήσω κι εγώ, γιατί μας παρακολουθεί και νέος κόσμος, τι θα κάνετε με τη στρατιωτική θητεία, αφορά πολλούς. Καταρχήν έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα ζήτημα. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να θέλουμε ένα στράτευμα το οποίο να έχει και λόγω των συνθήκων και λόγω των απειλών που υπάρχει στη χώρα και έντονα μέσα του το κοινωνικό και το λαϊκό στοιχείο. Γιατί ακούω μερικές φορές να μην υπάρχει στρατιωτική θητεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει, και θέλω να το πω, επαγγελματικό στρατός. Επαγγελματικό στρατός. Δεν το λέω μισοφόρος, γιατί δεν είναι πάντα. Μπορεί να σημαίνει επαγγελματικό στρατός. Ή σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ότι που δήθεν έχουν στο DNA του, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει, να γίνουν στρατιωτικοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα προέχουν κάποιες άλλες αλλαγές αυτή τη στιγμή και βεβαίως μακάρι και σε αυτή την... αλλά δυστυχώς δεν θα πρόκειται να το δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην υπάρχουν εκείνες οι γενεσιουργές αιτίες οι οποίες προϋποθέτουν στρατό. Στρατό με αυτό την άλλη έννοια. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι ούτε Λουξεμβούργο, ούτε Ολλανδία, και αυτοί έχουν στρατό για άλλους λόγους. Έτσι όλο ειρηνεύτικες αποστολές είμαστε και τα λοιπά. Μακάρι να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν που σήμερα προέχει για μας είναι η ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων. Να το πω γιατί μας ακούνε, η δομή αυτή τη στιγμή του στρατού μας έρχεται από τρεις περιόδους. Η δομή του μας έρχεται από τον εμφύλιο πόλεμο, από το από βορρά κίνδυνο και από τον εξανατολών κίνδυνο. Αυτά είναι, γι' αυτό βλέπεις και πολλές φορές τρελά πράγματα. Άρα το θέμα μας είναι η ανασυγκρότηση. Η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα από την άλλη μεριά αποτροπής. Και σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαζόμαστε και ήδη αρχίζουμε και λειτουργούμε. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν ξέρω αν θα μικρύνει και λίγο ακόμα και τα λοιπά, να είναι ένας χρήσιμος χρόνος. Ήδη στο ναυτικό έχουμε ένα πρόγραμμα που παίρνει ο άλλος δίπλωμα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή παίρνει ECDL. Ήδη συζητάμε για το αν είναι δυνατόν μερικά τεχνικά επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερη ανάπτυξη θα μπορούσαν να υπάρχουν από αυτούς που θέλουν εκμάθηση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια πράγματα. Ήδη συζητάμε την ανωτεροποίηση ορισμένων και έχουμε προχωρήσει και σε ορισμένα των σχολών των υπαξιωματικών που είναι παιδιά από φτωχές οικογένειες από όλες τις μεριές. Άρα σε αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή δουλεύουμε. Δεν είναι ένα ζήτημα η θητεία η οποία είναι στο πρώτο επίπεδο του ενδιαφέροντος μας. Νομίζουμε ότι είναι 9 και 12 μήνες, όχι νομίζουμε, τόσο είναι. Παλεύετε 9 και 12 πολύ. Μήνες, αν τους δώσουμε και ουσιαστικό περιεχόμενο και το ζήτημα του χρόνου, το λέω αυτό και με συγχωρεί γιατί υπάρχουν και οικονομικοί εγκέφαλοι που πάνε να το συνδέσουν. Λέει, άμα δεν έχουμε, δεν θα έχουμε τόσα έξοδα. Δεν είναι τόσα τα έξοδα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τρίτη φορά τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Πάνο Σκουλέτη. Συντονιστή.